Τώρα να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και για το δημοψήφισμα που έχουμε μπροστά μας την Κυριακή. Και θα καλωσορίσω και πάλι τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, ελπίζω να μ' ακούτε καλησπέρα, τώρα. Καλησπέρα κύριε Εύη μου, σας ακούω πάρα πολύ καλά, μη φοβάσαι. Λοιπόν, πρόεδρε, έχουμε μπροστά μας το δημοψήφισμα. Οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν, οι συνομιλίες πάγωσαν και όλοι λένε θα συζητήσουμε ξανά από την Δευτέρα. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτό το ναι και αν αυτό το όχι είναι τελικά έτσι όπως παρουσιάζεται, δηλαδή αν το ναι σημαίνει μένουμε στην Ευρώπη και το όχι σημαίνει φεύγουμε από την Ευρώπη. Τι πιστεύετε? Οι ξένοι έτσι το ερμηνεύουν. Και οφείλει, η κυβέρνηση βέβαια λέει διαφορετικά, λέει το ναι ή όχι στη συμφωνία. Αλλά ποια συμφωνία? Μια συμφωνία που δεν υπάρχει πια. Από χθες, από προχθές μάλλον, έχουν τελειώσει όλες οι γέφυρες. Έχουν κοπεί, επομένως αυτό το δημοψήφισμα δεν το καταλαβαίνω, είναι ένα ινάτι. Ένα ινάτι είναι του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι αξία έχει, γιατί σας λέγω οι ξένοι το μεταφράζουν ναι ή όχι στο ευρώ, ενώ ο κύριος Τσίπρας λέει μονότονα όλοι οι υπουργοί του λένε ναι ή όχι στη συμφωνία και ότι θα ισχυροποιηθεί η θέση του, εάν πάρει όχι. Που δεν βλέπω εγώ να ισχυροποιείται η θέση του, γιατί νομίζω η αντιμετώπιση από την Ευρώπη είναι συγκεκριμένη. Είναι ή προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις και γίνεται ένα νέο μνημόνιο, ή δεν δίνουμε συμφωνία, δεν θα γίνει καμία συμφωνία, οπότε φευγάτε από το ευρώ, πτωχεύστε τις τράπεζές σας, πηγαίνετε στη δραχμή, κόφτε το λαιμό σας. Κάπως έτσι είναι. Το ότι κόψανε τον έλα σημαίνει ότι είναι αποφασισμένοι οι ξένοι πλέον στην Ελλάδα να μπει τάξη και να μην συνεχιστεί αυτό το να δίνουμε τη δόση και δώσ' του να δίνουμε τη δόση και άκρη να μην βρίσκεται. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέγεται ότι αυτά όλα γίνονται από την Ευρώπη και από τους δανειστές διότι δεν επιθυμούν μια κυβέρνηση που θέλει να κάνει ρήξη σε ό,τι όμως έχει να κάνει με το πρόσωπο της Ευρώπης, δηλαδή αυτό που πολύ συχνά ακούμε να λένε η Ευρώπη των λαών, δηλαδή μια πιο δίκαιη συμφωνία, πιστεύετε ότι δεν ισχύει? Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και στο Σαμαρά δεν κάνανε πολλές φορές δυσκολίες οι Ευρωπαίοι. Και στο Σαμαρά κάνανε δυσκολίες και στο τέλος είχαν καταλήξει ότι και αυτός κορόιδευε στις μεταρρυθμίσεις. Πάντως αν είχαμε ευνοϊκότερους όρους πιθανόν ακολουθούσαν και άλλες χώρες όπως για παράδειγμα η Ιταλία ή η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Μα δεν είναι εδώ θέμα τι ευνοϊκότερα πράγματα. Η Ελλάδα έχει δυνατότητα και μόνη της όπως σας έχω πει να σταθεί στα πόδια της. Απλά έχουμε αργομιστίες στο δημόσιο, έχουμε τεράστιο δημόσιο, έχουμε ευνοιοκρατία. Εκεί είναι τα λάθη στις προσλήψεις, ότι γίνονται με κομματικούς τρόπους, αποσπασμένους χιλιάδες έχουμε, έχουμε πρόωρες συντάξεις στα 40 και στα 42 και στα 45. Αυτές είναι οι παθογένειες κατ' ουσίαν, ας πούμε, οι οποίες όμως είναι τόσο σοβαρές που τραβάνε προς τα κάτω όλο το πλοίο και δεν το αφήνουν να προχωρήσει. Είναι συγκεκριμένος ο λόγος που η Ελλάδα έκατσε και δεν μπορεί να κάνει επανεκκίνηση. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται τόλμη και ο κύριος Τσίπρας, αντί να αντιλαμβάνεται αυτό το ζήτημα πώς τίθεται, πήγε και έφτιαξε την ΕΡΤ πάλι, διόρισε 2-3 χιλιάδες ανθρώπους, τις καθαρίστριες, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας μοιάζει με το παλιό Πασόκ που έχει κλειστά τα μάτια και τα αυτιά του και δεν καταλαβαίνει. Ζει σε ένα άλλο κόσμο. Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε πει ούτε ναι ούτε όχι. Εμείς ναι, εγώ προσωπικά. Κοιτάξτε, εγώ αφήνω ελεύθερο τον κόσμο να διαλέξει. Η δική μου όμως γραμμή, αν με λαμβάνουν υπόψη, είναι επειδή είμαι υπέρ του ευρώ εγώ. Και υπέρ της Ευρώπης. Η Ένωση Κεντρών είναι το μόνο κόμμα που σαφέστατα εδώ και χρόνια λέει ότι ο μόνος δρόμος που έχει η Ελλάδα είναι ο ευρωπαϊκός. Αλλά αυτό το δρόμο τον θέλουμε τίμιο, με διαφάνεια. Δεν τον θέλουμε με Σαμαράδες, με Βενιζέλους, με κομματικά κράτη και με σαπίλα και κλεψίες και απατεωνιές. Νομίζω ότι αυτό το ότι υπάρχει σαπίλα, αυτό έκανε τον κόσμο να διστροπήσει με την Ευρώπη. Πριν 2 χρόνια είχε 85% το ευρώ. Και τώρα κινδυνεύει να μην βγει ούτε 50.
Τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Πρόεδρε, στο μέλλον, για παράδειγμα, όχι στο πολύ μέλλον, τη Δευτέρα. Το ναι. Πριν μια εβδομάδα είχα δει μια κρυφή δημοσκόπηση που είχε 60% το όχι. 60% ήταν το όχι. Αλλά ξέρετε, αυτό με τις τράπεζες επηρέασε τρομακτικά την κατάσταση. Γιατί εγκλωβίστηκαν φτωχοί άνθρωποι, εγκλωβίστηκαν όλες οι καταθέσεις και δεν γνωρίζουν πώς γίνει κούρεμα. Υπάρχει μια φοβερή ανησυχία στον κόσμο. Εμένα καθημερινά μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι, τι θα γίνει με τα λεφτά, μάλιστα, τι βλέπεις να γίνει, πόσο κούρεμα, λένε και κούρεμα από τώρα 18% όλοι. Εσείς τι βλέπετε να γίνεται σε πολιτικό επίπεδο την επόμενη Δευτέρα? Σε πολιτικό επίπεδο νομίζω αν βγει ναι θα πέσει αμέσως η κυβέρνηση. Αν βγει όχι, αν βγει όχι πάλι θα πάει ο Τσίπρας έξω νομίζοντας ότι έχει ενισχυμένη θέση. Θα του πούνε την απάντηση, την μπάγια, ότι αυτή είναι η Ευρώπη, ή συμφωνείτε ή εξέρχεστε. Και θα γυρίσει πίσω και θα κάνει πάλι το ίδιο, θα υποβάλει την παραίτησή του. Γιατί αν φέρει συμφωνία, πάλι θα βρίσκεται πρώτου απρόπτου οι μισοί του ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν. Βλέπετε εκλογές, Πρόεδρε? Εκλογές όχι άμεσα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση, αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών, η οποία τεχνοκρατών, δεν χρειάζεται να μπουν πολιτικοί μέσα, με 8-10 άτομα μόνο, να πάει να κάνει τη συμφωνία με την Ευρώπη και να την κάνει με ποια μέθοδο, να πει ανοίξτε μας τις τράπεζες, βοηθήστε να ξαναξεκινήσει το κράτος να μην καταρρεύσει εντελώς και την οριστική διαπραγμάτευση θα την κάνει μέσα Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση που θα βγει από την κάλπη. Αυτό βλέπω δηλαδή, ότι ο οριστικός διαπραγματευτής δεν θα είναι αυτή η προσωρινή κυβέρνηση τεχνοκρατών, αλλά θα είναι, που θα γίνει άμεσα από τη Δευτέρα, αλλά θα είναι η κυβέρνηση που θα προέλθει από τις βουλευτικές εκλογές του φθινοπόρου. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ από πλευράς Ένωσης Κεντρών όλη τη Θεσσαλονίκη, εκεί που σας βλέπει, τη Μακεδονία, γιατί δεν είστε μόνο της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκλεκτό κανάλι όλης της κεντρικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Την αγάπη μου. Να είστε καλά.